Βαγγέλη, καλώς ήρθες στην κλινική μας. Καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεσαι σήμερα κοντά μας για να μοιραστείς την εμπειρία σου με τη μεταμόσχευση μαλλιών που έκανες. Εγώ ευχαριστώ. Πότε ξεκίνησε το πρόβλημα της αρέωσης μαλλιών να σε προβληματίζει? Θα λέγω ότι ξεκίνησε την τελευταία τετραετία περίπου, στην ηλικία περίπου των 34. Και όσο περνούσε ο χρόνος, το παρατηρούσα ακόμα και περισσότερο, οπότε κάποια στιγμή θεώρησα ότι έπρεπε να κάνω κάτι γι' αυτό. Θα ήθελες να μας πεις για ποιους λόγους επέλεξες την κλινική Advanced Hair Clinics για να πραγματοποιήσεις την μεταμόσχευση μαλλιών? Η αλήθεια είναι ότι το έψαξα πολύ μέσα από το ίντερνετ. Πήγα και σε άλλες κλινικές να κοιτάξω, να δω τι συμβαίνει. Ήρθα εδώ πέρα και γενικά από το consultation που μίλησα και με τον γιατρό, πραγματικά μου φάνηκαν ότι εδώ πέρα οι άνθρωποι είναι πραγματικά επαγγελματίες, ξέρανε πραγματικά τι κάνουν. Μου δώσαν μια πολύ καθαρή εικόνα για το τι ακριβώς θα συμβεί, ποια είναι τα βήματα, τα πάντα. Οπότε αισθάνθηκα σίγουρος ότι ήθελα να κάνω αυτό το επόμενο βήμα και να κάνω αυτή την επέμβαση. Πες μας δύο λόγια για την εμπειρία σου κατά τη διάρκεια της συνεδρίας μεταμόσχευσης μαλλιών. Η εμπειρία μου ήταν προσωπικά πάρα πολύ καλή. Το φοβόμουν λιγάκι, η αλήθεια είναι, στην αρχή. Αλλά πραγματικά δεν αισθάνθηκα σχεδόν ούτε πόντο, τίποτα. Ήταν κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη μέρα, πραγματικά. Ο γιατρός πραγματικά επαγγελματίας, οι κοπέλες πραγματικά ξέραν τι κάνανε. Και ήταν όλοι γενικά, υπήρχε μια πάρα πολύ έτσι, φιλική ατμόσφαιρα. Ήταν μια πολύ ευχάριστη μέρα. Πόσο περιέγραφες την πορεία σου μετά την επέμβαση? Αρκεί να πω ότι μέσα σε μία εβδομάδα είχαν εξαφανιστεί σημάδια, τα πάντα, και ήμουν έτοιμος να πάω στο γραφείο, το οποίο ήταν κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Πώς αισθάνεσαι τώρα μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας? Υπέροχα. Δεν φαίνεται άλλωστε. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ειλικρινά χαίρομαι που επέλεξα τη συγκεκριμένη κλινική για να έρθω και να κάνω τη μεταμόσχευση. Και ήδη το προτείνω ανεπιφύλακτα, όποιος δηλαδή τον ενδιαφέρει να το ψάξει πάρα πολύ, αλλά για τη συγκεκριμένη κλινική έχω να πω πραγματικά τα καλύτερα. Τι ακριβώς θα του έλεγες, δηλαδή τι συμβουλές θα του έδινες? Θα του λέγω πως άμα τον απασχολεί να έρθει σίγουρα να το ψάξει, επειδή πρέπει ο καθένας να το ψάξει, αλλά για μένα εδώ πέρα ήταν το λιμάνι μου. Δηλαδή βρήκα τους ανθρώπους που ήθελα και ήταν όλα υπέροχα. Δηλαδή από την αρχή ως το τέλος και με ένα υπέροχα πιστεύω αποτέλεσμα. Τέλεια, Ευαγγέλη μου, χαίρομαι που πήγαμε τόσο καλά. Η πραγματικότητα με τη μεταμόσχευση μαλλιών σε ανθρώπους όπως ο Ευαγγέλης, που κατά τα άλλα είναι νέοι και υγιείς, δεν είναι ότι αλλάζει η σωματική τους υγεία, ούτε καν θα λέγαμε η εμφάνισή τους. Η αλλαγή στην εμφάνιση έχει ένα πολύ σημαντικότερο αποτέλεσμα, την αλλαγή στην ψυχολογία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό η εμφάνισή μας να προσφέρει αυτοπεποίθηση και να προσφέρει την ενέργεια αυτή και το δυναμισμό που είναι απαραίτητος για να είναι κάποιος ανταγωνιστικός σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας. Αν λοιπόν κερδίσαμε κάτι πραγματικό στην περίπτωση σου, Ευαγγέλη, δεν είναι η εικόνα η καινούργια των μαλλιών. Είναι αυτό που αποπνέει πλέον το πρόσωπό σου και είναι η εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και η αυτοπεποίθηση. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ.